30 πολίτες πυρηνικά επάνω στον κάκαβο για την έναρξη των εργασιών. Η αστυνομία υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει κανένα να περάσει και όμως υπήρξε σπίτι από πίσω. Επέτρεψε η αστυνομία να καθαρίσουμε την υπόθεση. Κάποιοι αγανακτισμένοι, τάχα μου, άνθρωποι οι οποίοι λένε θα χάσουν το ψωμί τους από τους 30, και η αστυνομία επέτρεψε να πάρει 500 για να δει τους 30, και οι 30 ήταν 15 από αυτές τις γυναίκες και γέροντες. Αυτή η πράξη είναι απαράδεκτη, είναι εγκληματική από την πλευρά της αστυνομίας και δείχνει ακριβώς τις διασυνδέσεις και την ισχύ που έχουν αυτοί που θέλουν να στήσουν το μεταλλείο επάνω. Αυτό φάνηκε χθες και την πληρώσανε κάποιοι οι οποίοι πήγανε απλά να διαμαρτυρηθούν. Ναι, Νίκο, φύγε ρε. Για αυτή την πράξη διαμαρτυρόμαστε. Αυτή η πράξη είναι η απαράδεκτη και η αστυνομία έδωσε τον ρόλο της. Αντί να προστατεύει στους 30, τους άφησε βορρά σε όλους αυτούς οι οποίοι το παίξαν αγανακτισμένοι πολίτες, αγανακτισμένοι εργαζόμενοι, αγανακτισμένοι ότι κινούμενοι βέβαια από τα αφεντικά της εταιρείας και από τους συνδικαλιστές. Σ' απειλήσανε, θα χάσουν το ψωμί τους. Οργανώσανε με λεωφορεία της εταιρείας τη συμπλοκή. Την άναμπρη αυτή συμπλοκή των 500 εναντίον των 30. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα.